Με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίες και κύριοι, ξεκινούν σήμερα το βράδυ οι εργασίες του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Χρήστος Τσιγουρής είναι στην σύνδεσή μας και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Είναι το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό θα συμμετέχουν 5.700 σύνεδροι, οι οποίοι θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις, να εγκρίνουν ή να απορρίψουν προτάσεις που έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος και με την πολιτική του. Η σημαντικότερη είναι η πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας για εκλογή ηγεσίας από τη βάση. Δηλαδή, εκλογή Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής στις 15 Μαΐου από τα μέλη του κόμματος. Σημειώνεται ότι η πρόταση λέει πως μέχρι την ημέρα της εκλογής θα μπορούν να εγγράφονται μέλη του κόμματος, ενώ μέχρι τις 21 Τρίτου θα πρέπει να έχουν εγγραφεί όσοι επιλέξουν να ψηφίσουν για Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάτι περισσότερο από 61.000 μέλη. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία του αναμένεται να αναλάβει δεσμεύσεις, να ανακοινώσει μέτρα και πολιτικές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για την αποκατάσταση της εργασίας και των μισθών, μέτρα για τη στήριξη της κοινωνικής προστασίας, όπως η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας σε περίοδο πανδημίας, όπως και η στήριξη των συντάξεων, προγράμματα στέγης για τη νέα γενιά και ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, ενώ αναμένεται να περιγράψει και το νέο παραγωγικό μοντέλο. Ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος και εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του, καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την κυβέρνηση. Ας δούμε χαρακτηριστικά πώς θα αναφέρει σε άρθρο του σήμερα. Αναφέρει ότι είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να επουλώσουμε τις πληγές μιας κοινωνίας που υπέφερε πολλαπλά αυτή την τριετία. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει, σημειώνει ο κύριος Τσίπρας και συμπληρώνει. Το συνέδριο έρχεται να επεξεργαστεί και να επιβεβαιώσει το χάρτη της διαδρομής προς την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτο κόμμα στις εκλογές με απλή αναλογική και τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, Χρήστο.